Θεοδόση, δεν ήταν. Τι κάνει κοντζάμι γήπεδο. Πάμε να κάνουμε δολονίσια τα παιδιά. Η εθνική Ελλάδος είναι συγκεκριμένη ομάδα. Δεν τρέχει. Απλά σου λέει να ακούσω και τον άλλο μου πέρα. Σας παρακαλώ που έχετε πιάσει την πολυλογία μόνοι σας. Δεν είχαμε κέντρο. Διαφωνώ και εδώ. Διαφωνώ και εδώ. Εξηγήστε ρε στη γυναίκα. Γιατί τα κάνετε δύσκολα. Πάντα πείτε μόνοι σας σε καμιά αθλητική. Κάτσα, θα πω εγώ ρε παιδί. Δεν μπορώ άλλο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα γιατί εγώ θέλω να μην έχουμε κάτω το κεφάλι ψηλά, τα κεφάλια. Θα κάνουμε μια μέρα. Τι. Το κεφάλι είναι πάντα ψηλά, Ελένη. Και περιμένουμε το Σάββατο. Θα κερδίσουμε. Την άλλη φορά πώς είχαμε ξεκινήσει. Κερδίσαμε την Πορτογαλία 1-0. Πάμε με καλή ομάδα ξεκινήσαμε και την κερδίσαμε. Μπράβο μας. Έγινε. Αλλά ήταν την άλλη φορά, ήταν χρόνια πριν, καταλαβαίνεις. Μια τετραετία, όχι πολλά. Ψηλά το κεφάλι, λέω όχι. Που μίλαμε χτες κάποια στιγμή με τον Μπέντο πρώτο γκολ. Αυτό ήταν, παιδιά, πριν ο Κορδέλα. Αλλά δεν πειράζει, έχεις δίκιο. Θα πάμε με ελπίδα με τους Ρώσους. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά το κεφάλι. Πάμε. Αυτό είναι το σύνθημα. Δεν θέλω απεσιοδοξία, μου τη βαρέσει το κεφάλι. Έχεις δίκιο. Θέλω ηρεμία, ψυχραιμία, χαμόγελο και θα σκεφτόμαστε θετικά. Θα κερδίσουμε. Χριστέ μου, έτσι θα μπουν μέσα. Θα κερδίσουμε. Πάμε να ερωτευτούμε τώρα. Πάμε. Τώρα, μεταξύ μα. Τι να κάνουμε, αφού εμεί είμαστε. Έλα, μαέστρο. Πες μας ένα κομμάτι που να κολλάει με το περιβάλλον, λουλούδια, πουλιά, έρωτας, πες πράσινο. Πες μου μια λέξη, όταν αγάπη τη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμιά βγή, κοντεύει έξι, κι ας πούμε αυτή τη λέξη, λίγο θα φέξει, θα έρθει χλωμιά βγή. Και ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι απαχώθεγο πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια και κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δεν με πειράζει που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Αυτά είναι παιδιά. Hello tourists. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Ωραία χειροκροτάτε, ωραία μας χαιρετάτε. Καλές βουτιές, ευχαριστούμε. Τι βλέπω παιδιά. Hello tourists. Βλέπεις τον κόσμο που κάνει τις διακοπές του και συγχρόνως χαιρετάει, γιατί χαίρεται. Και πανέμορφο κόσμο, όχι απλά ο τον κόσμο. Τι έχεις στο βιονικό μάτι και βλέπεις. Ο κύριος με τον μπλε κολλιό μαγιό που πέφτει στην πισίνα μας κοίταγε περίεργα, θα σου το πω. Κοίτα τώρα μου ξανακοιτάξει που τον ανέφερες. Και έχει ωραίο μαγιό. Τι φτιάχνει σήμερα, Αργυρένια μου. Ζυμαρόπιτα, είναι ζυμαρόπιτα γιούρο. Την επόμενη φορά για να μας παίζει, να μας πάει η γούρη, θα φτιάξετε αυτή. Είναι σε 5 λεπτά, γίνεται και είναι τέλεια. Και το χέρι στη μέση, σαν απολυτά μου πίστρα. Είναι ζυμαρόπιτα γιούρο. Παιδονάκι μου. Και το λέω και μου λέει, ναι, λέει. Θέλω να συγκεντρώσω τα μάτια. Τίποτα, παιδί μου. Να συμπληρώσω τα κουμπιά. Μέγα κλείνει, βάζει το βίντεο, please. Βρε με την πάρτι μας γενικότερα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας. Σκεφτόμουν πριν, λέω, πού να πάω να τον βρω, από πού μπήκε. Το κουράστηκα να φάω κάτι, σε μια ταβέρνα. Καλά που φύγει ο Τάσος και δεν τα ακούσει αυτά. Πες το κορίτσι σου τώρα. Ακόμα δεν ήρθες. Έλα, έλα. Όντως. Αγάπη. Αγάπη. Άρεσε αυτό που είδα. Μαυρισμένα, μια χαρά. Εσύ πουλάκι μου όμως ούτε μαυρισμένο, μην σου πω ξάσπρισες. Ναι. Τι θα κάνεις. Ξέβαψα. Ναι. Ξέβαψα. Είχες λίγο χρώμα παλιά, έφυγε και αυτό. Πάει. Δεν προλαβαίνω να κάνω μπάνιο ρε παιδιά. Τώρα εδώ σήμερα θα κάνω όμως. Καλά, δουλεύεις στο Ρωμαίο. Μια φορά να πεις ότι την ώρα που εγώ δεν θα φύγω, θα ρίξω έναν υπνάκο δυο. Αλλά δεν. Πείτε μου, δύο βήματα είναι γι' αυτό. Ετοιμάσαι αυτό. Νιστάει το πουλάκι μου. Νιστάζει, σε κουράζει. Είσαι ακόμα εκεί κοντά στο. Εκεί. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Από ό,τι βλέπω το σκηνικό σήμερα ωραίο είναι. Είναι λιτό. Έκανες καμιά βουτίτσα, θα σε πλέψω. Είναι το αργυράκι μου. Και θα φτιάξει σήμερα νέο ωραιότατη πιτούλα. Ζήμα, βάζει λιγάκι. Εννοείται. Αλήθεια. Στο Θανάση μας, παρακαλώ, ο οποίος κάνει και καταπληκτικά πλάνα και χορευτής μεγάλος. Χορεύει και τραβάει πλάνα. Βεβαίως. Δεν διαπεθαίνω να τον βλέπω και χοροπηδάει σαν κοριτσάκι στις ακρογιαλιές. Ζαργάνα, ζαργάνα. Μα είναι. Έχεις χάσει λεπτό ρε παιδί μου. Όχι, αφού προπονούμε. Πού, στο Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο, αλλά και στο σπίτι. Όχι, στο Ρωμαίο ανεβαίνει. Ανεβαίνω. Ανεβαίνει. Τα κάνει τα χορευτικά του. Όλα. Αυτόγραφα δίνει. Έχει πρώτο πρόγραμμα, δεύτερο πρόγραμμα και στο τέλος χορεύει και έτσι και τέλος. Τι παλιά του τις δίνανε για να κρατηθεί έτσι το κορμί του λιγερό. Φέτος τρώει T-bone steak. Στεγνό. Διότι κλείνει και συναυλίες στο εξωτερικό. Ρώτησε από που έχω πάρει. Έχω καμιά ελπίδα να ξυπνήσει ένα πρωί να μου το πει. Νομίζω πως έχεις. Θα την ξυπνήσουμε, τι θα κάνει. Κουβέντα στην κουβέντα, κομμάτια. Μ' αρέσει πάντα. Δεν το έχουμε. Είναι υπηρώτικος. Δεν το έχουμε στείλει ακόμα, γι' αυτό ούτε εγώ το έχω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Το πετυχαίνω στο ρυθμό και τα ακούω και τραγουδάω μόνη μου. Λέω μπράβο. Έχει στα ραδιόφωνα τώρα και έχει πάει πολύ καλά. Πολύ καλά. Για πες μου, ποιους άλλους έχετε στο μαγαζί? Είναι ο Χρήστος Κυπριανίδης και η Χριστίνα Κολέτσα. Και η Άρτεμις Αλεξανδράκη. Και η Χριστίνα Κολέτσα μου αρέσει. Ναι, χτενίζεσαι στα μάτια μου. Ναι.
Το κατάλαβες. Είδα ότι πέσανε λίγο γι' αυτό από τον ήλιο. Και εγώ για να δω. Ναι. Μια χαρά με βλέπω. Εσένα μην ανησυχείς, είναι στο ύψος. Το πρόγραμμα είναι πολύ, πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Τα κενά μας τα έχουμε. Δεν έχουν αλλάξει. Μια χαρούλα. Για πες μου, ο μικρός πώς είναι? Σκίζει. Αφού ξέρεις τώρα. Πες τώρα θα κυκλοφορήσουμε. Α, ναι, έχουμε και καινούριο τώρα. Ποιο? Αυτό που λέγε συνέντευξη. Άμα περάσεις από εκεί, ξέρεις. Θες, δεν θα την τα πεις. Τέλος. Θα την τα πεις όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δαφνίλα. Τι? Δαφνίλα. Πολύ στο ξενοδοχείο. Δαφνίλα. Εμείς επάνω έχουμε ένα. Πέση έχει τώρα αυτό. Με την Έλληνα Παπαρίζου που πήγε στο Κωστόπουλο. Δαφνίλα. Απασχολών. Πήγε λοιπόν η Έλληνα Παπαρίζου στον Πέτρο Κωστόπουλο και συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο Νίτρο 102,2 και έδωσε συνέντευξη εχθές. Εχθές το μεσημέρι που είχε με την οδοντογλυφίδα που συζητήθηκε.